Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν βολιώτες εθελοντές διασώστες στην τραγωδία των Τεμπούν. Πρόκειται για στιγμές που, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται ποτέ να τις ξεχάσουν. Η συμβολή τους πάντως ήταν καθοριστική, όπως και των διασωστών από διάφορες περιοχές της Ελλάδος που έσπευσαν για να συνδράμουν στα Τέμπη. Ο Βασίλης Ηλιόπουλος από τη ΛΕΔ Μαγνησίας αναφέρθηκε στον Άστρα για τα όσα είδε ο ίδιος αλλά και όσοι ήταν εκεί μαζί του στο πολύ νεκρό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Ήμασταν αποδέκτες όλων αυτών των σωρών των πτωμάτων που βγαίνανε μέσα από εκεί. Πολλές φορές ακόμα και των κομματιών που βρίσκαμε είτε εμείς είτε κάποιοι άλλοι στα συντρίμια γύρω-γύρω και τα μεταφέραμε στο ΙΚΑΒ. Και ήταν μια πολύ πάρα πολύ άσχημη εμπειρία. Ακόμα και γονείς που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα, πολλές φορές αποφεύγαμε να έρθουμε κοντά τους γιατί δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση σωστή. Για μας ήταν δεδομένο ότι λόγω της εμπειρίας μας ότι στα συντρίμια αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ζωντανός αγνοούμενος. Αλλά φυσικά δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε ένα γονέα και να το πούμε μην περιμένει να βρει το παιδί σου. Οπότε αποφεύγαμε τελείως την ομιλία μαζί τους. Σκεμμένα πια, λέγαμε δεν ξέρουμε και φεύγαμε. Δυστυχώς ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία, πρωτόγονη και για μας, παρόλο τις εμπειρίες που έχουμε τόσα χρόνια. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί κάπου. Δυστυχώς, από το πρώτο πρωινό σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είχαμε πει ότι εγώ τουλάχιστον ότι η εμπειρία μου και η γνώση μου και από αυτά που είχα δει μέχρι τότε, που είχαμε φτάσει 34-35 αγνοούμενους, ότι θα φτάσουμε περίπου τις 60. Δυστυχώς επαληθεύτηκε. Μαζί με όλους αυτούς τους πιθανόν αγνοούμενους, που οποίους δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Και δεν ξέρουμε γιατί από τις εμπειρίες που είχαν τα παιδιά της Προστατικής και της ΕΜΑΚ, πολλές φορές βρίσκαν τεμάχια από σώματα μέσα. Και υπάρχει φυσικά και η λογική ότι λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας που είχε αναπτυχθεί από το βαγόνι που κάηκε, ίσως να μην βρούμε και κάποια άτομα εκεί πέρα μέσα. Βέβαια, το ότι υπάρχουν τόσοι αγνοούμενοι ακόμα, δεν ξέρουμε αν ισχύει, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία πόσοι ήταν μέσα, πόσοι βρέθηκαν μέσα, πόσοι δεν φύγανε, γιατί όταν έγινε η μεταφορά των τραυματιών και των ζωντανών ανθρώπων που ήταν μέσα εκεί, είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια άτομα φύγανε με δικά τους, όχι με δικά τους οχήματα, με οχήματα συγγενών ή φίλων. Οπότε μπορεί ακόμα τα άτομα αυτά να μην έχουν ενημερώσει ότι ήταν μέσω τρένο και να θεωρούνται και αυτοί ακόμα αγνοούμενοι. Οπότε καλό είναι να υπάρχει από εδώ και πέρα, τουλάχιστον όσο υπάρχει ηρεμία, μια έρευνα εμπεριστατωμένη για να ξέρουμε τουλάχιστον, όχι εμείς φυσικά, η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ που είναι εκεί, που είναι η αρμόδια υπηρεσία και έχει κάνει την καλύτερη δουλειά, ότι τι ψάχνουν ακόμα. Δυστυχώς είναι ένα πολύ δύσκολο, μια δύσκολη κατάσταση. Σύμφωνα πάντως με τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από το δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη ανέρχονται στους 57.